Γεια χαρά. Είμαι η Μαρία, είμαι 38 ετών, έχω Άσπεγκερ. Το Άσπεγκερ είναι μια άλλη νοοτροπία σκέψης, καταστάσεων, μυαλού στους ανθρώπους. Σκεφτόμαστε με εικόνες, βλέπουμε τον άνθρωπο διαφορετικά από ότι ο ένας νευροτυπικός στον άλλο νευροτυπικό. Ένας λοιπόν Άσπεγκερ είναι ένας άνθρωπος που του έρχονται πολλές πληροφορίες μαζί, μπερδεύεται και άλλοι το θεωρούν καθυστερημένο μεν από τη μια μεριά και από την άλλη πάνσοφο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, από τη μία να σου λένε σαν καθυστερημένος είσαι και από την άλλη σου λένε πάνσοφος είσαι. Πολλές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε οι άλλοι, τα αστεία τους δεν μπορώ να καταλάβω. Παλιότερα πιο πολύ, τώρα προσπαθώ, κάνω μια προσπάθεια, αλλά δεν έχω και επαφές μαζί με τους ανθρώπους να μπορώ να τους καταλάβω τι θέλουν να πούνε, τι θέλουν να συνοηθούν. Δεν μπορώ να τους καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να τους καταλάβω, ούτε να πιάσω τα vibe τους, να πω έτσι. Εγώ ας πούμε νιώθω τη ζωή μου σαν χρώματα, σαν αυτά. Δηλαδή μπορώ να συσχετίσω στιγμές με αρώματα, με γεύσεις, με το φως, με αυτά, να αντιληφθώ κάτι, έναν πόνο να το αντιληφθώ σαν να είναι ας πούμε μια μελωδία ή κάτι, ένα χρώμα ξέρω εγώ. Δηλαδή κάνω ταυτίσεις και τέτοια που νομίζω ότι ο κανονικός, ο νευροτυπικός δεν νομίζω να τα συσχετίζει. Εγώ κάνω ταυτίσεις με αυτά πράγματα και τα παίρνω στο μυαλό μου κατευθείαν. Για 4,5 χρόνια ήμουν στο φαρμακοποιό. Εκεί μου φαίνονταν πάρα πολύ άσχημα τα παιδιά, ειδικά. Εντάξει, και αυτές εκεί πέρα που δουλεύανε, εντάξει, και αυτές τώρα δεν κάθεται να ασχοληθούν και να δείξουν συμπάθεια και τέτοια στα παιδάκια. Τα βάζανε εκεί πέρα, τα φροντίζανε γενικά, ας πούμε, να έχουν ασφάλεια, μην χτυπήσουν, μην κάνουν, να έχουν το φαγητό και αυτά και τέτοια. Αλλά εγώ, σαν τυπικός τότε αυτιστικός, γιατί εκεί πέρα φερόμουν ακριβώς όπως ένας αυτιστικός, ούτε να μιλήσω ούτε τίποτα. Τσίριζα έκανα γιατί φοβόμουν. Θα θυμάμαι αυτές σαν εικόνες. Επειδή ήμουν πολύ ψυχήμα και αυτά και προκαλούσα ζημίες, οι γονείς μου λέγανε: θα φέρεις σωστά, θα είσαι τυπική, δεν θα μιλάς, θα κάνεις. Αλλά δεν μπορώ να μπω εγώ σε κουτάκι. Και δυστυχώς τόσο καιρό που το έπαιζα κάτι άλλο, δεν μου έβγαινε και πάλι μην νομίζω ότι με συμπαθούσαν. Οι άνθρωποι με καταλάβαιναν. Εντάξει, φαίνεται αυτό, δεν κάνει μπαμ, πώς να το κάνουμε. Και δεν μπορώ να γίνομαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι για να αρέσω. Μονή έχω με τους ανθρώπους ως ένα σημείο, γιατί έτσι μάθαν και οι δικοί μου ότι πρέπει να σέβεσαι και να έχεις υπομονή και κατανόηση. Το θέμα της ποιο είναι τελικά, ότι κατάντησα εγώ να έχω πιο πολύ κατανόηση στους νευροτυπικούς και νευροτυπικοί καθόλου σε μένα. Αυτό καταντήσαμε τελικά. Και τελικά βλέπω ότι για όλους εγώ πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, ενώ κανείς για μένα δεν υπάρχει. Το ψάχνω από μικρή γιατί καταλάβαινα ότι κάτι παίζει εδώ πέρα. Για να με διώξει ακόμα και η βιολογική μου μάνα και ο πατέρας μου. Και από πίσω έχω άλλα 7 αδέρφια και από μπροστά άλλα 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Κάτι είδανε και δεν το θέλανε. Εντάξει, δεν μπορείς να απορρίψεις έναν άνθρωπο έτσι, επειδή έχει ένα σύνδρομο, οτιδήποτε και να έχει. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι απόρριψη. Και εγώ το έχω δεχτεί στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Το έχω δεχτεί. Λοιπόν. Το σύνδρομο αυτό το έχω αποδεχτεί εγώ, αλλά οι άλλοι από απέναντί μου δεν το έχουν αποδεχτεί. Θα είχα καλύτερη ζωή, θα σπούδαζα, θα έκανα πάρα πολλά που τώρα δεν τα έχω κάνει, γιατί αυτό το πράγμα με κολλάει που έχω. Αλλά απ' την άλλη λέω, δεν θα ήθελα να γεννηθώ ξανά και να μην το έχω. Γιατί νιώθω σαν ένα παιδάκι και αυτό με ευχαριστεί ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς το χαίρεσαι τη ζωή όταν έχεις Άσπεγκερ, γιατί αλλιώς θα αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και αλλιώς θα ζεις. Δεν μπορώ το ζόρισμα γιατί όταν ζοριστώ αρχίζω και χτυπιέμαι, κάνω βλακίες, δηλαδή βγαίνει κάτι που οι άλλοι το παρερμηνεύουν. Θα ήθελα να είμαι cool και να με αποδέχονται έτσι όπως είμαι, όταν κάνω λάθη να μου το λένε, εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να μην προσβάλλω, να μην ανακατώνω, να μην κάνω ας πούμε σπαρές. Θα ήθελα να έχω ανθρώπους να με αγαπάνε και να τους αγαπάω και να είμαι κοντά τους. Ξέρω να είμαι φίλοι. Όταν έχεις τα νεύρα σου δεν πρέπει να χτυπάς άλλους ανθρώπους. Ξέσπασε τον εαυτό σου.
Έτσι κάνω και εγώ. Χτυπάω τον εαυτό μου. Οι άνθρωποι, αν ήταν πνευματικά μορφωμένοι, θα συμπεριφέρονταν και ανάλογα στους ανθρώπους, γενικά, όχι το Άσπεγκερ, ο οποίος είχε ανάγκη, θα του στέκονταν. Δεν θα του λέγανε φύγει από εδώ. Πνευματικά πρέπει να είσαι μορφωμένος, γιατί αλλιώς δεν τα κάνεις τα πτυχία, ρε φίλε, όταν η συμπεριφορά σου είσαι απαράδεκτος. Να υπάρχω κι εγώ στη ζωή τους. Όπως όλοι έχουν κάποιους που τους αγαπάνε, που τους θέλουν στη ζωή τους, να ήμουν κι εγώ κάτι για κάποιον. Δεν είμαι, δυστυχώς. Λοιπόν, οι Άσπεγκερ πρέπει να βάζουν όρια στους άλλους ανθρώπους. Να τους λέμε ότι κοίταξε, σε σέβομαι για αυτό που είσαι και εσύ, γιατί και εσύ έχεις ανάγκες, έχεις τα δικά σου προβλήματα. Και εγώ σε σέβομαι και θα προσπαθώ να κάνω κι εγώ από τη μεριά μου ό,τι μπορώ για να μην σε προσβάλλω, να μην σε πικράνω. Αλλά και εσύ θα ήθελα να σέβεσαι το χώρο μου, να σέβεσαι ότι έχω κάποιες ιδιαιτερότητες και να με ακούς. Να ακούς τη σιωπή μου, να καταλαβαίνεις όταν θέλω κάτι να σου πω ότι αυτό εννοώ και να μην παραβιάζεις τα όρια μου, γιατί τότε θυμώνω. Και εσύ δε φταίς, αλλά πρέπει να με ακούσεις, να με πλησιάσεις. Μη ζητάς από μένα κατανόηση και εσύ δεν μου δείχνεις κατανόηση. Οι Άσπεγκερ έχουμε ανάγκη από την κατανόηση των άλλων στην ανθρώπου μας. Αυτό δεν μ' αρέσει που μου κάνεις. Έχω κι εγώ τις ιδιαιτερότητές μου. Σε σέβομαι, σε εκτιμάω, σε αγαπάω με τον τρόπο μου, αλλά σας σε παρακαλώ πάρα πολύ να με δέχεσαι, να με καταλαβαίνεις κι εγώ πώς λειτουργώ και έτσι να με δέχεσαι. Και ψάξε να βρεις για το πρόβλημά μου. Μην κατευθείαν αμέσως να με κριτικάρεις, να με κάνεις. Πρέπει οι Άσπεγκερ να δώσουμε να καταλάβουν οι νευροτυπικά ότι πρέπει να μας σέβονται. Αυτό. Και όπως και εμείς πρέπει να σεβόμαστε εκείνους. Δεν είναι θανατηφόρο, ούτε είναι στίγμα να είσαι ασπεργικός. Λοιπόν, αυτό είναι και ένα θέμα που πρέπει να δείξουμε. Γονείς, όταν έχετε παιδάκια που έχουν, ας πούμε, κάποια θέματα και τέτοια, ψάχτε το, μήπως υπάρχει κάτι. Από μωράκι μπορεί να σωθεί αυτό. Μπορεί να το φτιάξουν, πιστεύω. Λίγο προσαρμόζεται, λίγο φτιάχνεται. Όταν όμως ενηλικιωθείς και κανείς δεν το έχει τάξει και σφάει και την απορριψά τη ζωή σου, αντί να φτιάξει, επιδεινώνεται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αδιάγνωστοι και έχουν Άσπεγκερ. Να το ψάχνουν. Και όσοι είναι γύρω από ανθρώπους που φαίνονται λίγο παράξενα, λίγο σαν παιδάκια, λίγο αυτά, και φαίνονται έτσι λίγο, ας πούμε, σαν να φέρονται, ας πούμε, 10χρονα όριμα, αλλά έχουν οριμότητα, ξέρω εγώ. Καλό είναι όσοι, ας πούμε, έχουν, ας πούμε, προβλήματα προσαρμογής, έτσι σκέφτονται διαφορετικά, ξέρω εγώ, να το ψάχνουν και μόνοι τους, ας πούμε, λίγο. Γιατί και εγώ δεν το ήξερα και το ψάξα μόνοι μου. Πρέπει να ψάχνουμε κάποια πράγματα. Καλά, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και κάποια συσχέτιση, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος να μην έχει Άσπεγκερ και να φαίνεται έτσι, ας πούμε, τα συμπτώματα. Αλλά ένας ειδικός μπορεί να το καταλάβει. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ανθρώπους αυτούς τους υπέροχους που μου φτιάχνουν αυτό το βιντεάκι. Ποτέ δεν μου αφιέρωσε έτσι κάποιος το χρόνο του. Και ότι και εμείς οι Άσπεγκερ αξίζουμε λίγη εκτίμηση.